ένα φίλι. Σε μια αγάπη εγώ δεν μένω, είμαι αστάτος πολύ. Από εδώ και εκεί γυρνάω, Μικόλα, σε ένα φίλι. Γιατί εύκολα ξεχνάω. Επιστροφή. Έχουμε επιστροφή. Επιστροφή. Καταστροφή. Επιστροφές. Γκράου, Βαγγέλη. Χωρίς καταστροφές όμως. Χωρίς καταστροφές. Λοιπόν, επιστροφή. Καταρχήν επιστροφή στο πλατό. Ένα λεπτά για να τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Επιστρέψαμε. Δεν έχετε κάνει λάθος. Έλα, παιδιά. Πολύ καλή. Επιστροφές. Θα το συνεχίσουμε. Επιστροφή λοιπόν, δεν έχετε μπερδευτεί, δεν είναι το αξιμέρωτο, δεν είναι μέσα στη βαθιά τη νύχτα που μας βλέπετε. Όχι, πολύ σωστά. Είστε στο ε, είναι 3 παρα 20, είμαστε στο Νάμαστε, με τον Αταλάκη Αρωστάκη, με αγωνιστικούς χαιρετισμούς και όλοι. Πολλά φιλιά και περαστικά. Μουα, 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 κοριτσάκι μου όμορφο. Από αύριο στη θέση σου. Δεν είναι ότι καταλαβαίνει τώρα. Καλή, καλή, αλλά δεν λέει. Αύριο στη θέση. Μην πατήσετε κιόλα. Ναι, να σου φέρουμε εδώ και την πολυθρονίτσα σου τη σωστή. Καταλαβαίνει. Λοιπόν, Πασχάλη Τερζή, εδώ θα μα πει όλο το ρεπορτάζ η συνάδελφο, η Κωνσταντίνα Δημοπούλου. Επιστρέφει μετά από πάρα, πάρα πολύ καιρό στι πίστε και στη δισκογραφία και πάλι χαιρόμαστε. Γεια σα, ενώμαστε παρέα. Γεια σα, Κωνσταντίνα. Εμεί έχουμε να πούμε για μια πάρα πολύ ωραία επιστροφή και νομίζω ότι θα γίνει αρκετό δώρο. Έχουμε ακούσει εδώ και αρκετές εβδομάδες για τη δισκογραφική επιστροφή του Πασχάλη Τερζή. Mm-hmm. Με ένα νέο έτσι, δίσκο από μια πολύ γνωστή δισκογραφική εταιρεία. Και μάλιστα στην ποδιά του φάζονται και συνθέτες και στιχουργοί γιατί θέλουν να του γράψουν καινούργια τραγούδια. Όμως, αυτή δεν θα είναι η μόνη επιστροφή. Λέγεται ότι πρόσφατα μίλησε με ένα πάρα πολύ γνωστό επιχειρηματία νυχτερινού κέντρου για επιστροφή στις πίστες. Αλλά να πούμε ότι δεν θα είναι ίσα, δεν θα είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η επιστροφή του θα είναι για λίγες έτσι μόνο εμφανίσεις, συνολικά 8 έως 10, δηλαδή διάστημα περίπου 4 έως 6 εβδομάδες. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, έτσι, το έλα να δεις θα γίνει. Ακριβώς, ακριβώς. Οι συζητήσεις έγιναν να μάθαμε από άκρα μυστικότητα, υπό άκρα μυστικότητα. Να πούμε ότι αυτές τις πολύ ωραίες πληροφορίες μας έδωσε τον Κώστη και επίσης ότι θα συνεργαστούν μαζί του. Τρεις γυναίκες, λέγεται, η μία εκ των οποίων έχει ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν μαζί του, όπως επίσης και δύο άντρες, που σημαίνει για κορυφαία ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Πέγγινα. Πέγγινα. Πέγγινα πολύ από τα αγαπημένα. Και έχουν συνεργαστεί τώρα. Βέβαια, για τις ωραίες εργασίες. Εσείς οι δυο πολύ καλά. Πολύ ωραία. Δεν λένε ακόμα τα ονόματα, δεν μπορούμε κι εμείς να αποκαλύψουμε. Έχουν δηλαδή. Κάποια υποθή, δεν μπορούμε όμως να πούμε με άκρα βεβαιότητα, με σιγουριά. Δηλαδή. Πρέπει να είμαστε προπορτάζοντας λίγο ακριβή. Είναι μια είδηση την οποία αναλιεύσαμε από τον Gossip TV, να τα λέμε αυτά. Έτσι, από τον Gossip TV. Mm-hmm. Πότε προγραμματίζονται οι εμφανίσεις, αναφέρεται στο δημοσίευμα? Όχι, δεν αναφέρουνε. Απλώς ξέρουμε τον αριθμό, ότι είναι περιορισμένος αριθμός. Έτσι, απλώς. Συνολικά 8 με 10. Περίπου. Δεν νομίζω ότι θα είναι 8 με 10. Σίγουρα θα κάνει παραπάνω γιατί δεν θα είναι. Έλεγε. Νομίζω ότι είναι και καιρό. Θα προλαβεί ο κόσμος να τον. Θα είναι sold out και μόνο που το πες. Δηλαδή. Από τώρα είναι sold out, χωρίς να ξέρουμε πού. Εμείς έχουμε κλείσει τραπέζι ήδη. Όπου κι αν είναι. Δεν το συζητάμε. Ετάφω κι εγώ. Εννοείται όλο το παρεάκι. Όλο το έψιλον. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ, κορίτσι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Αλλά με ποτέ από συνήθεια έλεγες ναι και όρθια αγάπης που είχες πει από συνήθεια κι αυτή δεν με κατάλαβες ποτέ από συνήθεια έλεγες ναι και όρθια αγάπης που είχες πει από συνήθεια κι αυτή. Τι ωραία! Τι ωραία περνάμε. Τι θα γίνει τώρα. Τι θα γίνει τώρα. Θα κάνουμε εκπομπή, θα κάνουμε δουλειά. Θα πάω να κλείσω τραπέζι κατά γνώστον. Δεν ξέρω πού, ένα τραπέζι που τερζεί. Κατά γνώστον. Καλώς είσαι. Είσαι καλώς. Μόνο αδικημένος. Έλα, εσύ τι θέλω, την προξενέψεις καμία. Αυτό λέει. Το καλό σε δεν βαριέσαι, αδικημένος. Χαραμίστηκα. Μόνος. Θα στα πω. Θα μου τα πεις. Μια μέρα να πείτε. Θα τα πω κι εγώ αύριο. Μια μέρα να πείτε. Θέλετε να κάνετε μια ωραία αλλαγή τώρα.